τον εορτάζοντα Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, τον κύριο Κώστα Λούλη καλωσορίζουμε και συμπίπτει βεβαίως. Γεια σας, χαίρετε. Κύριε Λούλη, χρόνια πολλά, χιλιόχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και δεν γιορτάζετε μόνος, η οικογένεια έχει πολλές αφορμές σήμερα για να γιορτάζει, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Χρόνια πολλά και για τα υπόλοιπα μέλη και δεν εννοώ μόνο τη σύντροφό σας, αλλά και την ύφη σας που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε από τον τουρισμό, γιατί εκεί που μιλούσαμε για ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο έπρεπε κάποιος να κάνει τις διακοπές και ξέρουμε ότι για όλους οι διακοπές είναι χαλάρωση και όχι μια διαρκής πειθαρχία, ερχόμαστε τώρα σε ένα καθεστώς εντελώς διαφορετικό που έφερε και γκρίνια. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τις αντιδράσεις για το γεγονός ότι δεν θα έχουμε καραντίνα, για παράδειγμα, ή δεν θα γίνονται τεστς. Αυτή είναι η συμφωνία με την οποία πάμε στην πρώτη φάση της απελευθέρωσης μέχρι την 1η Ιουλίου, έτσι δεν είναι? Όπως το λέτε ακριβώς, ναι, για να επαναλαμβάνουμε τα ίδια ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε και με κάρτες, θα δούμε τις κάρτες που η κυβέρνηση έχει δημοσιοποιήσει χθες. Πάμε λοιπόν να δούμε, μου το έχετε βάλει ανάποδα, ρε παιδιά. Ωραία, λοιπόν, φτάσαμε στον τουρισμό, εντάξει. Λοιπόν, είχαν μπει τα άλλα πρώτα. Είχαμε λοιπόν εισπράξεις για το 19 δισεκατομμύρια. Επισκέπτες το 19, 33 εκατομμύρια. Στο πρώτο δίμηνο του 20 ήδη είχε καταγραφεί μια αύξηση του 23%, πολύ εντυπωσιακό ποσοστό, είναι το 1/4, έτσι. Τρεις φορές πάνω από τις προβλέψεις. Και συνεισφορά στην απασχόληση με 360.000 εργαζομένους. Αυτά καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα θα ισχύσουν και φέτος, έτσι δεν είναι? Φυσικά δεν μπορεί να είναι η φετινή χρονιά ακριβώς όπως η περσινή. Ο αγώνας μας και οι προσπάθειες όλων είναι να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες και να περιορίσουμε το πρόβλημα όσο γίνεται. Αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέγεθος. Το αποτέλεσμα. Ούτε το πάνω ούτε το κάτω, λέτε. Ακριβώς, ναι. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις σημαντικές. Όλα δείχνουν προς το παρόν ότι βρισκόμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή το ότι έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τα κρούσματα, τους θανάτους, σε καμία σύγκριση δηλαδή με άλλα κράτη που είναι και με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση από την Ελλάδα, με τον ίδιο περίπου πληθυσμό όπως είναι, ας πούμε, τα Εμιράτα, που υπάρχουν 700-800 κρούσματα την ημέρα. Καταλαβαίνετε τώρα με τα δικά μας νούμερα που πολύ μεγάλη αριθμή. Είναι μονοψήφια. Και εκεί έχουν και νοσοκομεία οργανωμένα και όλα έχουν κάνει και πολλούς δειγματοληπτικούς ελέγχους κοντά στα 2. Σας χάσαμε. Φορές πάνω σχεδόν από τα δικά μας 17 φορές. Ναι, θέλω να πω ότι όλες οι χώρες έχουν την Ελλάδα σαν πρότυπο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό προς τα έξω, γιατί και ο άλλος που θα έρθει θέλει να, για διακοπές, γιατί το έχει ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι όπως εμείς που μπορεί να πούμε ότι δεν θα πάμε φέτος σε ένα νησί, θα μείνουμε σπίτι μας. Και όπου είναι αυτό το σπίτι, τι σε πόλη, το οτιδήποτε. Γιατί έχουμε τον ήλιο, έχουμε τον γαλανό ουρανό. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαοί στα σκανδιναβικά κράτη και γενικά στο βορρά που έχουν ανάγκη. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να απολαύσουν στον ήλιο. Δεν γίνεται. Έτσι. Τώρα, η Ιταλία που είχε 100 εκατομμύρια τουρίστες τα σύνορα και λέγω δεν δεχόμαστε φέτος, είναι το πρόβλημα μεγάλο, λέει ο κόσμος από τα ξένα κράτη φοβάται την Ιταλία. Η λέξη Πέργαμο, ας πούμε, είναι πλέον έναν εφιάλτη. Τουλάχιστον για φέτος, ναι. Από
αυτά τα 100 εκατομμύρια που θα πηγαίναν στην Ιταλία με τον νόμο των πιθανοτήτων, δεν μπορεί, ας πούμε, να μην πούμε ότι έστω οι μισοί θα αποφασίσουν που θέλαν να πάνε φέτος, ότι οι μισοί θα φύγουν από τους προορισμούς τους. Καλά, είναι και γενναιόδορη πρόβλεψη από την πλευρά σας. Ναι. Φαντάζομαι ότι παραπάνω, έτσι. Όχι, λέω, ναι, εγώ μπορώ να πω ότι ίσως συντηρητικά να πω από αυτούς που θέλαν να φύγουν για να πάνε στην Ιταλία, θα πάνε οι μισοί. Οι άλλοι δεν θα πάνε πουθενά. Ναι. Θα μείνουν στο Όσλο, στη Στοκχόλμη, στη Φιλανδία. Δεν θα μετακινηθούν. Αλλά όμως οι μισοί, που είναι 50 εκατομμύρια, θα μετακινηθούν. Πέστε μου εσείς, ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός για αυτούς? Είναι το η Ελλάδα. Το ισχύει και για την Ισπανία, βεβαίως, να πούμε. Ότι επίσης και η Ισπανία δεν είναι ένας ελκυστικός, φέτος τουλάχιστον, προορισμός. Όχι, και εκείνη είχε μια κακή πορεία. Να θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, δηλαδή το κυβερνητικό έργο, χάρη στις μεθοδευμένες προσπάθειες και στα βήματα που ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάναμε τη χώρα μας παγκόσμιο πρότυπο στη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, πανδημίας. Λοιπόν, Πάμε να δούμε τις κάρτες του Υπουργείου σας πολύ γρήγορα. Γιατί θέλω να πω ότι κάποιος που θα πάει διακοπές έχει μέσα στο βάθος του μυαλού του και το ρίσκο ότι μπορεί να γίνει και αυτός φορέας του κορονοϊού, οπότε θέλει ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Αυτό δεν θα το βρει στην Αίγυπτο, ούτε στην Τινησία και ούτε και στην Τουρκία. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, απέδειξε το επίπεδο που έχει, ότι είναι πολύ υψηλό και αυτό δίνει ασφάλεια σε όλους. Θα δούμε βεβαίως και την διαχείριση κρούσματος στα νησιά, που εκεί υπήρξε προβληματισμός. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες από τις κάρτες ακόμη του Υπουργείου Τουρισμού, πολύ γρήγορα. Στο χρονοδιάγραμμα αρχίζει το γιότινγκ από τη Δευτέρα. Την 1η Ιουνίου ανοίγουν κάμπινγκς και ξενοδοχεία 12-μηνης λειτουργίας. Από τις 15 Ιουνίου όλα τα υπόλοιπα καταλήματα και το πρώτο στάδιο απελευθέρωσης των πτήσεων προς το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και από την 1η Ιουλίου σε όλα τα αεροδρόμια οι πτήσεις χωρίς περιορισμούς. Από 15 Ιουλίου έχουμε και σταδιακή άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων. Εκεί υπήρξε και μια αναφορά, κύριε Λούλη, για τις χώρες που δεν θα τις θέλαμε ιδανικά, αλλά αυτό, όπως είπαμε, θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Τώρα υπάρχει πρόβλεψη και για την ικανότητα διαχείρισης των κρουσμάτων. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα. Για τις μεν μονάδες έχουμε γιατρό καταλήματος, ειδικούς χώρους καραντίνας, αναπεριφέρεια και νησί, και μεταφορά σε δομή υγείας αν αυτό κριθεί απαραίτητο, γιατί πάντα αυτό δεν είναι γρήγορο στα νησιά. Φαντάζομαι ότι στις περιπτώσεις των κρουσμάτων θα υπάρξει ειδική μέρημνα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, και θα υπάρχει μια ετοιμότητα και με ελικόπτερα, δηλαδή δεν πρόκειται να είναι το φετινό καλοκαίρι από πλευράς ετοιμότητος υγειονομικής όπως ήταν πέρσι, θα είναι σε πολύ πιο υψηλό βαθμό. Αλλήμον. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε και κάποια νούμερα να την περάσουμε αυτή την κάρτα, να περάσουμε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, γιατί και την μεθεπόμενη, γιατί θέλω να δούμε τα μέτρα οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων του τουρισμού, που ξέρω ότι και εσείς όλο το προηγούμενο διάστημα αφιερώσατε πολλές ώρες σε συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις, για το πώς θα μπορούσαν να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, βλέπω επέκταση δικαιώματος αναστολής σύμβασης εργασίας έως και τον Ιούλιο, μείωση ενοικίου επιχειρήσεων 40% έως και τον Αύγουστο, νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης ΣΟΥΡ μέχρι και το Σεπτέμβριο, ενίσχυση των εποχιακά απασχολουμένων, επιστρεπτέα προκαταβολή, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ, μη αλκοολούχα ποτά και τουριστικό πακέτο, και ΤΕΠΗΧ 2, που είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας για να πάρουν δάνεια κίνηση σε αυτές οι επιχειρήσεις. Θα σταθούμε σε αυτό, το αφήνω τελευταίο, γιατί σας έχει γίνει αρκετή κριτική από την αντιπολίτευση. Τι καλά τώρα το να είναι κανείς στην αντιπολίτευση και με το πνεύμα αυτό που υπάρχει στη χώρα μας, δυστυχώς,
που είναι ένα πνεύμα υπανάπτυκτης χώρας σε αυτό το τομέα, ότι υπάρχει πάντα μια έτσι στήρα αντιπολίτευση η οποία το μόνο που κάνει είναι να κατακρίνει και εύκολα να ζητάει πράγματα που ξέρει και η ίδια ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να τα πραγματοποιήσει. Απλώς κάθε αντιπολίτευση το κάνει αυτό, αλλά η αντιπολίτευση σημερινή μπορώ να πω το παρακάνει. Δεν πάντα είμαστε συνηθισμένοι σε, να βλέπουμε τον αυτιόνο που είναι στην εύκολη θέση του ανθρώπου που κάνει μόνο κριτική και όχι διαχείριση, το πώς συμπεριφέρεται. Αλλά πλέον και εγώ αυτά που άκουσα τώρα δύο μέρες στη Βουλή με λύπησαν πραγματικά, γιατί δεν είχαν την παρησία να πούνε πράγματι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο επετέλεσε τις τελευταίες μέρες τώρα το επιτελείο του κυβερνητικό και αυτά τα δηλαδή που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός την ενίσχυση με 24 δισεκατομμύρια είναι ένα ηλικιώδες ποσό, πάρα πολύ μεγάλο και από μια χώρα που δεν έχει ούτε πετρελοπηγές ούτε από θέματα από μια υγιή οικονομία και όμως βρήκαν τον τρόπο και προσπάθησαν με απλά και έμπρακτα δηλαδή πράγματα να ελαφρύνουν όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση σήμερα. Είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι επιχειρηματίες. Πάντως κάποιοι βλέπουν ότι δημιουργείται ένα καθεστώς ανασφάλειας αφήνοντας τους εργοδότες να αποφασίσουν εκείνοι για την τύχη των εργαζομένων και ότι οι αποζημιώσεις που εσείς υπόσχεστε δουλεύουν, δεν δουλεύουν στις επιχειρήσεις είναι κατά πολύ μειωμένοι σε σχέση με τις αποδοχές τους. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον χάσαμε τον κύριο Λούλη, φαντάζομαι για δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε και την τελευταία κάρτα που έχει να κάνει με την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, διαφημιστική καμπάνια, πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΕΔ, εταιρικά holiday vouchers για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μισό λεπτό κύριε Λούλη, γιατί σας χάσαμε για δευτερόλεπτα και δείχνω και την τελευταία κάρτα. Και έχουμε 30 εκατομμύρια κατά ελάχιστον 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία απευθύνεται με 250.000 δικαιούχους. Αυτό σημαίνει 1 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις κατά ελάχιστον. Είναι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους που το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, είναι για τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Έτσι. Ελάτε, γιατί σας έλεγα για την γκρίνια που υπάρχει, για την ανασφάλεια, την εργασιακή και αν χαλαρώνουν επικίνδυνα οι εργασιακές σχέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει σε καμία, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση στο να πούμε ότι μην ανησυχείτε, ας πούμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι όπως και πέρσι, δηλαδή θα είναι τα κέρδη ανάλογα, θα είναι οι αποδοχές ανάλογες, όλα θα είναι μειωμένα. Απλά και μόνο αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση δεν λέει ότι εγώ θα καθίστε στο σπίτι, μη δουλεύετε και θα έρχεται ο μισθό σας, θα μπαίνει στην τράπεζα και θα πηγαίνετε με κάρτα να κάνετε τις αναλήψεις για τις ανάγκες σας. Αλλά λέει εδώ θα γίνει κάτι άλλο, αυτό που λένε οι Γερμανοί Kurzarbeit, δηλαδή θα μειωθούν οι χρόνοι εργασίας. Και το κράτος θα καλύψει ένα κομμάτι μεγάλο, όχι στο σύνολο, δηλαδή θα υπάρχει κάποια μείωση, το 100 ας πούμε θα γίνει 50, θα γίνει 65, θα γίνει 70, θα γίνει 75, αναλόγως. Και δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει, επαναλαμβάνω, ότι το κράτος μας δεν έχει τα ταμεία του γεμάτα. Δεν μπορεί κανείς να απαιτεί και να λέει αντιπολίτευση εύκολα έτσι να πετάει όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Μα ξέρετε ποιο είναι, εγώ πριν τσακωνόμουν με τον συνάδελφο που ακόμη και η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ ας πούμε και στα αναψυκτικά είναι κακό. Γιατί δεν επεκτάθηκε, δηλαδή ακούμε παράλογα. Γιατί το ακούσαμε σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε να σας πω την αλήθεια
και από κάμποσους επιχειρηματίες της ψυχαγωγίας. Βέβαια, μένει να τους ελέγξουμε για το αν θα τη μεταφέρουν αυτή τη μείωση στον καταναλωτή. Έχετε πει κάτι που ενδεχομένως παρεξηγήθηκε, αλλά σίγουρα προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Και αναρωτιέμαι μήπως τελικά έχουμε αντιληφθεί λίγο στρεβλά τον ρόλο του κράτους. Σας λέω, διάβασα προχθές, πριν από λίγες μέρες, ένα μικρό σύγγραμμα γραμμένο πριν 2.100 περίπου χρόνια, που κάποιος Ρωμαίος που παρέδωσε τη διοίκηση του ελλαδικού χώρου σε κάποιον άλλον, του γράφει τι πρέπει του περιγράφει πώς είναι ο Έλληνας, την νοοτροπία του. Και είναι ακριβώς δηλαδή αυτό που δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. 2.000 χρόνια πριν είχαμε τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή, ωραία. Φτιάχνει τους νόμους και να αγωνίζεται να τους υπερασπίζεται όποτε θίγονται τα συμφέροντά του και να αγωνίζεται να τους αλλάξει όποτε βλέπει ότι θίγονται, ας πούμε, και ούτω καθεξής, και πάντοτε κοιτάζει πώς το κράτος πρέπει να κάνει τα πάντα για τον πολίτη και όχι ο πολίτης να δεν σκέπτεται τι πρέπει να κάνει και αυτός για το κράτος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λούλη, εις το επανειδήν, χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε αισιόδοξοι ότι σίγουρα από αυτά τα 33 εκατομμύρια που είχαν έρθει πέρσι και φέτος έρχονταν περισσότερο, ένα μεγάλο μέρος σίγουρα δεν θα έρθει, αλλά πρώτο ο Θεός μπορεί να έρθουν κάποιοι άλλοι που δεν είχαν πρόγραμμα να έρθουν στη χώρα μας, αλλά να πάνε στην Ιταλία ή στην Ισπανία και θα προτιμήσουν την Ελλάδα. Και αυτό είναι παρήγορο, δηλαδή μπορεί να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις θετικές. Και εγώ είμαι από τους... Αμήν, μακάρι. Ναι. Μακάρι. Και το οφείλουμε πραγματικά στην κυβέρνηση αυτή και στον Πρωθυπουργό που έδωσε μια τόσο ασφάλεια, μια αίσθηση ασφάλειας στους υποψήφιους τουρίστες αυτής της περίοδου. Να διευκρινίσουμε ότι η θέα που βλέπετε δεν είναι από το γραφείο, επειδή μιλούσαμε για τα νέα γραφεία, δεν είναι από το γραφείο του κυρίου Λούλη, για να μην πείτε, α, σε τέτοιο περιβάλλον κάθομαι και εγώ και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γεια σας, κύριε Λούλη. Χρόνια πολλά και πάλι. Γεια και χαρά.